Θα πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται με τη Λειψιδρία, η οποία Λειψιδρία απειλεί την Αθήνα. Θα είμαστε εδώ κοντά σας για όσους φίλους τηλεθεατές μας βλέπετε. Στη Φόρα λοιπόν καθημερινά, 7:30 το απόγευμα μέχρι τις 9 παρα 10, εδώ κοντά σας, πάντα καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή, μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του RTV. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης και εδώ θα λέμε πάντα τις αλήθειες και θα τα βγάζουμε όλα στη Φόρα. Πάμε γρήγορα όμως, πάμε χαρά λεμονή σε σένα, να μας πεις τι γίνεται με τη Λειψιδρία, όπου υπάρχει τεράστιος κίνδυνος πλέον στην Αττική. Δυστυχώς, Φίλιππε, ο εφιάλτης της Λειψιδρίας επιστρέφει στην Αττική. Η στάθμη του νερού στη λίμνη του Μόρνου, από όπου ιδρεύεται η Αττική, έχει υποχωρήσει πάνω από 35 μέτρα. Και τον τελευταίο χρόνο μόνο υποχώρησε ακόμη 18. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην περιοχή γύρω από το Μόρνο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή που επηρεάζει όλα τα σημεία που παίρνει νερό η Αττική. Πέρα από το Μόρνο δηλαδή, στον Εύβοινο, ακόμα και στην Κοπαίδα και στην Ηλίκη. Μάλιστα στην Κοπαίδα, αν δεν μειωθούν οι ζημιές, χιλιάδες στρέμματα θα παραμείνουν απότιστα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια για τους παραγωγούς, που τα προηγούμενα χρόνια είχαν μία δυνατότητα να παίρνουν ποσότητες νερού και από την ΕΙΔΑΠ. Τώρα όμως που μειώνεται το αποθηκευμένο νερό, αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται. Όσο για το Μόρνο, στο Κάλιο Φωκίδα, στο χωριό, όπου το 80 ολοκληρώθηκε η τεχνητή λίμνη, οι κάτοικοι που ζούσαν εκεί, να πούμε, είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την περιοχή, γιατί τα σπίτια τους, οι περιουσίες τους καλύφθηκαν από νερό και οι περισσότεροι μετακόμισαν στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ κάποια άτομα, σήμερα έρχονται σε 60, δημιούργησαν τότε ένα νέο οικισμό σε υψόμετρο 390 μέτρα. Το θέμα είναι εδώ. Λοιπόν, ωραία τα ιστορικά για αυτά τα οποία λέμε, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα πούμε το νερό νεράκι. Απειλεί την Αθήνα η Λειψιδρία. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει ένα σχέδιο που λένε για να μπορέσει να γεμίσει, να έχουμε νερό. Το θέμα μας εδώ πέρα είναι τα στοιχεία τα οποία έρχονται είναι πολύ δυσάρεστα. Και ναι, να σου πω γιατί. Δεν είναι πλάκα, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό. Βεβαίως είναι σοβαρό, γιατί το 1993, όταν πάλι είχαμε Λειψιδρία, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, το νερό είχε κατέβει τόσο πολύ που δεν μπορούσε να φύγει ελεύθερα στο κανάλι και αναγκάστηκαν να βάλουν αντλίες. Ωστόσο τότε το νερό αναπληρώνονταν από τα χιόνια και τις βροχές του χειμώνα. Τώρα έχουν αλλάξει οι κλιματικές συνθήκες και η λίμνη του Μόρνου επίσης έχει μικρότερη χωρητικότητα ως αποθήκη. Γιατί την έχουν μειώσει τη χωρητικότητά της τα φερτά υλικά από τους χυμάρους που ανεβάζουν συνεχώς τον πυθμένα της. Αυτό σημαίνει ότι και να ανέβει η χωρητικότητα του νερού, δεν θα είναι πραγματική, θα είναι πάλι λιγότερη. Και τα νερά μπορεί να είναι και μολυσμένα όπως έγινε με το Βόλο, έτσι δεν είναι, από τα λίμματα της Λάρισας. Υποτίθεται ότι υπάρχει συστήματα τα οποία καθαρίζουν το νερό. Επεξεργάζονται το νερό, αλλά αν δεν βρέξει και αν δεν χιονίσει, μετά τους κατοίκους του Καλίου που μετακόμισαν το 80, και δεν είναι καθόλου αστείο αυτό που λέω, προβλέπεται ότι θα πρέπει να μετακομίσουν και οι κάτοικοι της Αττικής. Γιατί, και δεν είναι υπερβολή, ο φόβος, το ενδεχόμενο της Λειψιδρίας για την Αττική είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα επανέλθουμε, γιατί είναι μείζοντας σημασίας. Και να ληφθεί υπόψη ότι 5 εκατομμύρια είναι στην Αθήνα, ο μισός πληθυσμός. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.